Αγαπητοί φίλοι του Time TV, η γεωγραφική θέση της Ελλάδας έχει πλέον κατοχυρωθεί σαν στρατηγική σημασία για τη διεθνή διακίνηση των διεθνών εμπορευμάτων. Σήμερα έχουμε τη χαρά μας να έχουμε κοντά μας τον κύριο Γιάννη Σαραντίτη, αναπληρωτή, διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας Sarmed, μιας εταιρείας η οποία βραβεύτηκε στα European Business Award προσφάτως και διεκδικεί μία από τις πρώτες θέσεις στο προσεχές μέλλον, με τον οποίο θα συζητήσουμε ακριβώς το ρόλο της χώρας σε αυτό που λέγεται εφοδιαστική αλυσίδα. Το τι αλλαγές γίνονται παγκοσμίως, το τι σημαίνει η δραστηριοποίηση της κινέζικων κολοσσών όπως η Costco στο λιμάνι του Πειραιά, τις αλλαγές που συμβαίνουν στο σιδηροδρομικό δίκτυο και το ρόλο που καλούνται να παίξουν οι ελληνικές εταιρείες σε όλες αυτές τις αλλαγές. Κύριε Σαραντίτη, σας ευχαριστούμε θερμά για την... Σας ευχαριστώ εγώ, κύριε Εκτενά, για την πρόσκληση. Μεγάλη μου χαρά να ανταλλάξουμε απόψεις. Νομίζω ότι με δύο λόγια βάλατε το θέμα. Αυτό ακριβώς θα ήθελα να πούμε. Δηλαδή, καταρχήν, εσείς σαν επιχείρηση, οικογενειακή επιχείρηση που δραστηριοποιείτε και χρόνια στην αγορά αυτή, ποιες θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι οι κεντρικές αλλαγές, πριν μπούμε στα δικά σας τα θέματα, που αφορούν την θέση της Ελλάδας στην κίνηση των εμπορευμάτων τόσο για την Ευρώπη όσο και για την ευρύτερη περιοχή? Βεβαίως. Στην Ελλάδα πράγματι συντελούνται αλλαγές στο τελευταίο διάστημα, είναι πασιφανές από την ενεργοποίηση διεθνών επενδυτών ή εταιριών που δραστηριοποιούνται στο κλάδο της εφοδιαστικής αλυσίδας, μιλώντας για το δικό μας το σπίτι εντός εισαγωγικών, αλλά και γενικότερα. Το λιμάνι του Πειραιά φαντάζομαι θα είναι κεντρικό στοιχείο. Είναι αλήθεια στην αυτό. Όλη υπόθεση. Είναι αλήθεια αυτό. Το κεντρικό στοιχείο είναι το λιμάνι του Πειραιά. Βεβαίως σε δεύτερο χρόνο και το λιμάνι της Θεσσαλονίκης και σίγουρα το σιδηροδρομικό δίκτυο της χώρας που παίζει και αυτό σημαντικό ρόλο στην αναβάθμιση των υπηρεσιών της εφοδιαστικής αλυσίδας. Στην Ελλάδα συντελούνται αλλαγές τα τελευταία χρόνια και μάλιστα η επιτάχυνση της ύφεσης, πέρα από τα κακά που έχει δημιουργήσει, απ' την άλλη έχει δημιουργήσει συνθήκες πιο ελκυστικές για τα διεθνή κεφάλαια και τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται, ώστε να βλέπουν πλέον πιο ζεστά τη δραστηριοποίησή τους στον ελληνικό χώρο. Αυτό σε συνδυασμό με την γεωγραφική θέση της χώρας που αποτελεί ένα μεγάλο πλεονέκτημα στον χώρο των εμπορευματικών μεταφορών, έχει δημιουργήσει πλέον τις προϋποθέσεις και το πλαίσιο για να έρθει πλέον η Ελλάδα πιο δυναμικά στο διεθνή χάρτη και να αποτελέσει σημείο αναφοράς και στόχο επενδύσεων. Θα ήθελα να σας διακόψω εδώ σε αυτό το σημείο. Διαβάζαμε σχετικά πρόσφατα, πριν ένα χρόνο περίπου, ότι αυτή τη σύγκριση στο χρόνο που απαιτείται για να φτάσει ένα εμπόρευμα το οποίο έρχεται από την Ανατολή, από τη στιγμή που θα εκφορτωθεί στον Πειραιά, ή εναλλακτικό σενάριο που θα πάει στα βόρεια λιμάνια της Βόρειας Θάλασσας. Ότι αυτό έχει μια πολύ μεγάλη διαφορά χρόνου. Αυτό φαντάζομαι θα είναι στρατηγικό κομμάτι στην υπόθεση της ανταγωνιστικότητας της χώρας. Όπως το λέτε, είναι πολύ απλά τα πράγματα. Θα σας πω με δύο νούμερα ότι το να έρθει ένα εμπόρευμα, ένα καράβι από την Αφρική ή την Ασία και να διανύσει την απόσταση, να διασχίσει τη Μεσόγειο, να περάσει από τον Γιβραλτάρ, τον Ατλαντικό και να ξεφορτώσει σε ένα λιμάνι της κεντρικής Ευρώπης, από τα μεγάλα λιμάνια του Αμβούργου, της Αμβέρσας, του Ρότερνταμ ή οποιοδήποτε άλλο, χρειάζεται σήμερα που μιλάμε αρκετές μέρες περισσότερες από ότι, σχεδόν μια εβδομάδα θα έλεγα, από ότι να διανύσει εναλλακτικά τη διαδρομή εκφόρτωση στον Πειραιά και σιδηροδρομική αποστολή του εμπορεύματος στην κεντρική Ευρώπη. Πέρα από, από το χρονικό πλεονέκτημα, μιλάμε και μια εξοικονόμηση κόστους που με μια πρόσφατη μελέτη ανέρχεται γύρω στο 40% περίπου σε σχέση με την διαδρομή
την κυκλική. Αυτό φαντάζομαι θα αποτέλεσε και το ουσιαστικό πλεονέκτημα της επιλογής μεγάλων πολυεθνικών συγκροτημάτων όπως η Hewlett Packard να επιλέξουν τελικά αυτή την περιοχή. Έτσι ακριβώς είναι και ακολουθούν κι άλλες, όπως ίσως θα έχετε ακούσει. Τη σκυτάλη έχει πάρει πλέον η Huawei, η Κινέζικη, η Samsung και άλλες εταιρείες οι οποίες εξετάζουν πλέον πολύ πιο ενεργά την δραστηριοποίησή τους στην Ελλάδα και την διακίνηση των φορτίων τους μέσω του λιμανίου του Πειραιά. Πρακτικά λοιπόν τώρα έχουμε έναν κλάδο που είναι ο κλάδος των logistics, ο οποίος περνά μια εκρηκτική περίοδο ανωδικής πορείας και που σήμερα όμως μετρά σημαντικές απώλειες. Ποιες εσείς πώς θα οριοθετούσατε αυτές τις απώλειες, δηλαδή έχουμε κλείσιμο επιχειρήσεων, τι ακριβώς συνέβη στον κλάδο την τελευταία τετραετία? Συντελούνται και στο δικό μας κλάδο εδώ μεγάλες ζυμώσεις όπως παντού. Η αλήθεια είναι ότι την υπέρμετρη ανάπτυξη που βιώσαμε τα προηγούμενα χρόνια και την επίπλαστη θα έλεγα κιόλας ακολούθησε μια περίοδος παρατεταμένης και επιδεινούμενης ύφεσης. Η οποία από ό,τι δείχνουν τα τελευταία στοιχεία μάλλον βαίνει προς μια σταθεροποίηση, το ευχόμαστε όλοι. Και βέβαια δεν μπορούσε ο κλάδος των logistics της εφοδιαστικής αλυσίδας να μείνει αλόβητος από αυτή την κρίση. Από εκεί που γνώρισε την μεγάλη ανάπτυξη πλέον έχει συρρυκνωθεί σε σχέση με τα τέσσερα τελευταία χρόνια θα έλεγα ότι έχει γνωρίσει μία κάμψη της τάξης του 20% περίπου, όσον αφορά τουλάχιστον τα επίσημα στοιχεία. 20% μιλάτε για απώλειες σε επίπεδο σε σχέση, απασχόληση, σε επίπεδο τζίρου. Και βέβαια συντελούνται ζυμώσεις πλέον και στο δικό μας κλάδο, όπως συμβαίνει παντού σε κάθε κορυφή και παρυφή ενός οικονομικού κύκλου. Αρκετές εταιρείες, μικρότερες ή μεγαλύτερες, έχουν φύγει από το παιχνίδι. Άλλες αντιμετωπίζουν προβλήματα ρευστότητας, τα γνωστά προβλήματα που αντιμετωπίζουν όλες οι επιχειρήσεις σε όλους τους κλάδους. Και βέβαια αυτές που θα... Πρακτικά οι υγιείς επιχειρήσεις δίνουν μία μάχη με το χρόνο. Ακριβώς, όπως έτσι, το λέτε. Μία μάχη με το χρόνο, ούτως ώστε όταν, εν πάση περιπτώσει, ακολουθηθεί μια ανωδική πορεία, να είναι μέσα στο παιχνίδι. Ακριβώς. Ας έρθουμε λίγο στα δικά σας, τα τεκτενόμενα. Είσαστε και μία από τις εταιρείες οι οποίες βραβεύτηκαν και στα European Business Award. Πού ακριβώς βασίστηκε αυτή η διάκριση? Είχαμε τη χαρά και την τιμή να βραβευτούμε πρόσφατα από αυτό το θεσμό που ξεκίνησε το 2007, ο οποίος αναδεικνύει επιχειρήσεις από όλους τους κλάδους της οικονομίας. Δηλαδή η δική μας διάκριση δεν αφορούσε τον κλάδο της αφοδιαστικής αλυσίδας. Με κριτήρια, πέρα από τις οικονομικές επιδόσεις, που είναι προφανές, την επιχειρηματική ηθική, τη διατηρησιμότητα, τη συνέπεια, τον μακροπρόθεσμο σχεδιασμό και την προοπτική. Με συγχωρείτε που σας διακόπτω, δεν είναι προφανείς οι οικονομικές επιδόσεις σε έναν κλάδο που έχει εμφανίσει σημαντικές απώλειες. Πολύ σωστά. Και οφείλουμε να πούμε ότι η Sarmed είναι από τις πιο κερδοφόρες, από τις πιο αποτελεσματικές, έτσι δεν είναι? Για να βλογήσουμε και τα γένια μας, θέλω να πω ότι είμαστε από τις πιο υγιείς χρηματοοικονομικά εταιρείες του χώρου. Είμαστε ένας οικογενειακός επιχειρηματικός όμιλος με δραστηριοποίηση άνω των 50 ετών στον κλάδο των εμπορευματικών μεταφορών γενικότερα και της ναυτιλίας. Εμείς βέβαια, όπως καταλαβαίνετε, είμαστε δεύτερη γενιά πλέον που τρέχουμε την εταιρεία. Βρισκόμαστε στο μετέχμιο αυτής της εξέλιξης τώρα, ακριβώς, δηλαδή παίρνετε εσείς... Ακριβώς. Και βέβαια κινούμαστε με γνώμονα την προσέγγιση, τη φιλοσοφία και τις αξίες που μας μεταλαμπάδευσε η παλαιότερη γενιά. Και μέσα σε αυτές είναι η προσεκτική, δεν θέλω να χρησιμοποιήσω τον όρο συντηρητική, αλλά είναι η προσεκτική και σωστά σχεδιασμένη ανάπτυξη, βήμα-βήμα, χωρίς πυροτεχνήματα, με συνετή διαχείριση, αφοσίωση στον πελάτη και αυτή η στιβαρή διοίκηση και το κλίμα το οποίο συνεχίζει να υπάρχει ανάμεσα στους συνεταίρους και τους συνεργάτες μας, μας έχει φέρει στην
στην ευχάριστη θέση να πατάμε γερά στα πόδια μας, να μην κινδυνεύουμε αύριο μεθαύριο να κλείσουμε, γιατί κακά τα ψέματα αρκετές εταιρείες αντιμετωπίζουν αρκετά προβλήματα. Όχι ότι δεν αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα που αντιμετωπίζει όλη η αγορά, αλλά τουλάχιστον είμαστε αισιόδοξοι ότι όταν περάσει η μπόρα, όποτε και αν είναι αυτό, θα είστε στο παιχνίδι. Θα είμαστε στο παιχνίδι και θα δρέπουμε τους καρπούς. Έχετε μία μακρά εμπειρία στη διαχείριση στόλου αυτοκινήτων. Σωστή. Το εύλογο ερώτημα που γεννιέται είναι, όταν η αγορά από 270.000 συνολικά πέφτει στις 58.000 και άρα και οι δικοί σας πελάτες αντιμετωπίζουν επίσης μία μικρότερη συνεργασία μαζί σας. Ποιες είναι οι κινήσεις που εσείς κάνετε για να ανταπεξέλθετε, ποια είναι τα καινούργια αντικείμενα? Η αγορά στις εποχές των παχιών αγελάδων είχε ξεπεράσει τις 300.000 σε πωλήσεις. Σήμερα, όπως πολύ σωστά είπατε, είναι κάτω από τις 60.000. Και η μία και η άλλη είναι υπερβολές. Ίσως η αγορά να βρει την ισορροπία της εκεί κοντά, περίπου στις 100.000. Εμείς οπωσδήποτε δεχτήκαμε ένα ισχυρό πλήγμα από αυτή την συρρήκνωση και έχουμε στα πλαίσια του γενικότερου ανασχεδιασμού και της στρατηγικής επανατοποθέτησης της εταιρείας, έχουμε διευρύνει τις δραστηριότητές μας σε αυτό τον κλάδο, όπως και το πελατολόγιο μας, μπαίνοντας πλέον και στο κομμάτι της διαχείρισης των μεταχειρισμένων αυτοκινήτων και έχοντας πλέον πελάτες όπως είναι για παράδειγμα εταιρείες leasing, θηγατρικές τραπεζών, εταιρείες χρονομισθώσεων και ούτω καθεξής, για τους οποίους κάνουμε μια ολοκληρωμένη διαχείριση του στόλου τους από μεταφορή. Άρα το αυτοκίνητο παραμένει ένα σημαντικό κομμάτι. Παραμένει ένα σημαντικό Μάλιστα. κομμάτι, το οποίο προσπαθούμε να το υποστηρίξουμε όσο το δυνατόν περισσότερο, ώστε όταν επανακάμψει η αγορά να μπορούμε να πούμε ότι πλέον θα έχουμε και από εκεί ένα σημαντικό όφελος όπως Μάλιστα. τα προηγούμενα χρόνια. Γιατί τώρα πλέον τα κουκιά είναι με την... Άλλες αλλαγές σε άλλα προϊόντα, υπηρεσίες κτλ. Βεβαίως. Έχουμε δώσει, όπως σας είπα, μια έμφαση στον ανασχεδιασμό της στρατηγικής μας, στην αναδιοργάνωση των δραστηριοτήτων, των δομών και των λειτουργιών μας, οριζόντια σε όλα τα επιμέρους τμήματα της επιχείρησης, στην αναβάθμιση της μηχανογραφικής μας υποστήριξης που πλέον ολοένα και περισσότερο αποτελεί το πρώτο εργαλείο για την δουλειά μας, όπως και στις περισσότερες επιχειρήσεις. Η τεχνολογία πλέον είναι σήμερα μέσα στη ζωή μας και εξαρτώμαστε πάρα πολύ από αυτήν. Και ο κλάδος της εφοδιαστικής αλυσίδας με την πολυπλοκότητα, τη δεδαλώδη πολυπλοκότητα των λειτουργιών και των διαδικασιών απαιτεί πολύ υψηλού επίπεδου μηχανογραφικά συστήματα, τόσο σε hardware όσο και πολύ περισσότερο σε software, για να υποστηρίξουν όλες αυτές τις δραστηριότητες. Βρισκόμαστε λοιπόν σε αυτή τη διαδικασία, καθώς και στην αναδιοργάνωση, όπως σας είπα, εκ του μηδενός σχεδόν των δομών, των διαδικασιών και των λειτουργιών μας. Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας πω ότι έχουμε κάνει σημαντικά βήματα προόδου και έχουμε πλέον δημιουργήσει τις βάσεις ώστε να υλοποιήσουμε τους στόχους μας, που από εδώ και πέρα είναι η αύξηση του πελατολογίου μας και του τζίρου μας, η εγκαθίδρυσή μας σαν έναν από τους μεγαλύτερους. Είμαστε από τους μεγαλύτερους, ελπίζουμε να είμαστε και ο πρώτος παίκτης στην ελληνική αγορά τα επόμενα χρόνια, καθώς και μια διεθνή δραστηριοποίηση που ξεκινάμε πλέον να σχεδιάζουμε για τα επόμενα χρόνια. Εδώ θα ήθελα να πούμε. Μέσα στο μυαλό μου είναι η σκέψη ότι η Sarmed είναι μια εταιρεία η οποία αναλαμβάνει κομμάτια που αφορούν την εγχώρια αγορά. Mm-hmm. Θα μπορούσε αυτό να αξιοποιηθεί από πολυεθνικούς πελάτες σας για την ευρύτερη περιοχή? Βεβαίως. Καταρχάς, προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας σε πολυεθνικούς πελάτες στην ελληνική αγορά, για την ελληνική επικράτεια, αλλά και για τα transit φορτία που διέρχονται μέσω της Ελλάδας για άλλες χώρες. Σωστά. Μπορούμε να αξιοποιήσουμε την τεχνογνωσία και την εμπειρία μας στα πλαίσια των συνεργειών που πλέον είναι επιτακτικά στις μέρες μας, για να δραστηριοποιηθούμε καταρχάς στις όμορες χώρες της Βαλκανικής ή της Μέσης Ανατολής
και πολύ προσεκτικά να δημιουργήσουμε ένα διεθνές δίκτυο ώστε να αυξήσουμε την δραστηριότητά μας, τον τζίρο μας. Η Τουρκία θα μπορούσε να αποτελέσει ένα γεωγραφικό διαμέρισμα το οποίο να εξυπηρετηθεί από την Ελλάδα? Θα μπορούσε για την ώρα σε ένα περιορισμένο βαθμό, αλλά στη λογική του ψάχνοντας βρίσκεις. Οι διερευνητικές επαφές και οι συνομιλίες με αντίστοιχες εταιρείες θα μπορούσαν να ανοίξουν νέες προοπτικές. Μάλιστα. Από διεθνείς πελάτες που κάνετε διαπραγματεύσεις, ποια θα μπορούσαμε να πούμε ότι κάποια ονόματα που έχουν έτσι πολύ βαρύτητα για σας? Από τους υφιστάμενους εννοείται. Και ενδεχομένως και νέους. Για τους νέους πελάτες θα μου επιτρέψετε ακόμη να το κρατήσω για δικό μας λογαριασμό, γιατί δεν είναι ακόμη όριμες οι συνθήκες γι' αυτό. Με πολύ μεγάλη χαρά θα επικοινωνήσω μαζί σας όποιο νεότερο... Θα έχουμε νέα, φαντάζομαι νέα. Το εύχομαι και το ελπίζω. Μάλιστα. Για τους εφιστάμενους πελάτες μπορώ να σας πω ότι 90 με 95% του χαρτοφυλακίου των πελατών μας αποτελείται από πολυεθνικές επιχειρήσεις, με τα καλά τους και τα κακά τους. Τα καλά τους είναι ότι έχουν μια σταθερή παρουσία, ότι υποστηρίζονται από τις μητρικές εταιρείες έξω και χρηματοδοτούνται. Άρα έχουν μια σταθερή παρουσία και μια συνέπεια στη συνεργασία και στις πληρωμές, κακά τα ψέματα. Είναι πιο σκληροί διαπραγματευτές. Αλλά τα κακά τους είναι ότι είναι πιο σκληροί διαπραγματευτές. Μάλιστα. Εκμεταλλεύονται αυτά τα τεκτενόμενα στην Ελλάδα για να ενισχύσουν διαπραγματευτικά τη θέση τους. Μάλιστα. Επίσης, εδώ και 2-3 χρόνια, μεσούσεις της ύφεση και της κρίσης, έχουμε επικεντρώσει πλέον τον προσανατολισμό μας, πέρα από τις πολυεθνικές, σε υγιείς, δυναμικές και ελληνικές εταιρείες με προοπτική, οι οποίες εκμεταλλευόμενες πολλές από αυτές τις εμπορικές επιχειρήσεις και ένα ξενοφοβικό κλίμα που δημιουργήθηκε τα τελευταία χρόνια. Εμπιστεύονται τις δικές σας υπηρεσίες. Εμπιστεύονται τις ελληνικές επιχειρήσεις. Μάλιστα. Οι ελληνικές λοιπόν εμπορικές επιχειρήσεις που εκμεταλλεύονται αυτό το γεγονός και ταυτόχρονα διακρίνονται από μια υγεία και δυναμική και προοπτική, αποτελούν ένα στόχο για μας, για δυνητικούς πελάτες. Μάλιστα. Κύριε Σαραντίτη, σας ευχαριστώ θερμά για αυτή την κουβέντα. Σας ευχαριστώ εγώ. Και ελπίζω ότι σύντομα θα μπορέσουμε να ξανά έχουμε μια έτσι ενδιαφέρουσα συνομιλία όπως και σήμερα. Το εύχομαι, να είστε καλά.